ציון אפטוס נכון. כירה זמזה. Κύριε Ζαμπτζή, ορίστε. Παρακαλώ, μην δενείστε τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα θέλω να δευτερολογήσω τον χρόνο που αναλογεί, που είναι 4 λεπτά. Σας παρακαλώ τώρα, 4 ελάτε. Λεπτά. Ελάτε. Θέλω να πω ότι αυτό που βιώνουμε εδώ μέσα και που βλέπουμε είναι τρομακτικό και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί βλέπουμε όλες τις αντιφάσεις της κυβέρνησης και πώς σε ένα μεταναστευτικό κώδικα για την ένταξη υπερισχύει η ακροδεξιά ατζέντα. Μπαίνει κατά εφημισμόν τεχνική βελτίωση ρατσισμού και ατιμωρησίας που απειλεί με αυτόφορο και άμεση απέλαση μετανάστες που θα καταγγείλουν κρατικό όργανο για κρούσμα ρατσιστικής βίας, αλλά δεν θα μπορέσουν να αποδείξουν την καταγγελία τους. Έχουμε δει αυτό το τρομακτικό παρασκήνιο ουσιαστικά να καπελώνει τον κύριο Γρηγοράκο. Η τροπολογία αυτή, η νομοτεχνική, μάλλον αυτό το νομοτεχνική βελτίωση κατατίθεται. Ο κύριος Γρηγοράκος προς τιμήν του την αρνείται, γιατί έχει μια βασική αίσθηση κράτους δικαίου, δημοκρατίας και μια αξιοπρέπεια. Του την ξαναφέρνουμε από πίσω. Την ξαναρνείται και του την ξαναφέρνουμε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, πόσο αυτοί οι κύκλοι, οι ακροδεξιοί... Αν θέλετε, μην χτυπάτε το χέρι σας. ...στο παρασκήνιο μπροστά στα μάτια μας. Είναι οι ίδιοι ακροδεξιοί κύκλοι που δεν δίνουν γιάρα για την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Μούσνιεκ, του Επιτρόπου του Ευρωπαίου. Είναι οι ίδιοι ακροδεξιοί κύκλοι που διδάσκουν στα σώματα ασφαλείας για την κρυπτεία. Είναι οι ίδιοι ακροδεξιοί κύκλοι που δεν δίνουν γιάρα για την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη. Οι ίδιοι. Και λέω το εξής. Έχω εδώ την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη για τη ρατσιστική βία, που λέει ότι στο 2012 έχουν γίνει μόνο 17 καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά αστυνομικών οργάνων με ενδεχόμενο ρατσιστικό κίνητρο. Στο 35% των περιπτώσεων δεν υπήρξε καν περιθώριο για περαιτέρω διερεύνηση, είτε γιατί το καταγγελόμενο περιστατικό δεν είχε καν καταγραφεί από την αναστυνομική αρχή, είτε γιατί παρόλο που υπήρχε καταγεγραμμένη καταγγελία, τα στοιχεία δεν ήταν καταγεγραμμένα επαρκώς. Από όσες έρευνες έχει εξετάσει ο συνήγορος του πολίτη σύμφωνα με την αστυνομία, καμία δεν περιείχε κίνητρο ρατσισμού. Αυτή τη στιγμή τα θύματα από το φαρμακονήσι καταθέτουν στο ναυτοδικείο. Μήπως αυτό φοβόμαστε? Μήπως αυτό φοβόμαστε αυτή τη στιγμή? Και επίσης να πω ότι έχουμε μόνο δύο καταδίκες. Η μία καταδίκη σημαίνει αποβασανισμό στο ναυτοδικείο και η... Έχουμε δυστυχώς μόνο δύο καταδίκες για να δούμε πόσο φοβόμαστε, μη τυχόν και δεν υπάρξει κάλυψη των αστυνομικών και λιμενικών αρχών. Μόνο δύο καταδίκες στη χώρα μας, όπου πουάει η Ευρώπη και όταν έχουμε συνεχώς καταγγελίες διεθνείς για τα κρούσματα ρατσιστικής βίας που υπάρχουν εδώ πέρα. Τώρα, περνάω στο δεύτερο θέμα. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί και θέλω να τονίσω ότι για το δεύτερο θέμα, που είναι για την ηθαγένεια, το θέμα της ηθαγένειας, που κοπτόμαστε ενώ μιλάμε για ένταξη, ενώ μας λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τροπολογία για ηθαγένεια που είναι άσχετη με αυτό το νομοσχέδιο, το μόνο που φέρνει η κυβέρνηση είναι μια νομοτεχνική βελτίωση για την ηθαγένεια, που αντί να ενισχύει την ένταξη, τι κάνει, ανοίγει το περιθώριο, μεγαλώνει το περιθώριο. Και κυρία συνάδελφε, είναι ακριβώς αυτό που σας είπε και ο κύριος Κοντονής και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τελειώσατε. Παρακαλώ. Τελειώσατε. Δεν γράφετε τίποτα τώρα. Είπα στα 4 λεπτά. Είπα 4 λεπτά. Παρακαλώ. Τελειώσατε, είπαμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Μα δεν ακούγεται. Είπα 4 λεπτά, όχι περισσότερο. Παρακαλώ, τελειώστε. Λοιπόν, κύριε Τσούκαλη, θέλετε το λόγο? Όχι. Λοιπόν.